Breaking news from Georgia. The separatists have occupied the region alongside the Russian border. Возникновение конфликта Россия обвиняет западные страны. Εντάξει, ξέρω, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά και πάλι... Γεια χαρά παιδιά, είμαι ο Ζήστρο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Sniper Ghost Warrior 3 σε βίντεο αυτή τη φορά. Πάλι καλά, και πάμε να κάνουμε τώρα ένα mission, θα κάνουμε το Flying Spark σήμερα. Το έχουμε. Λοιπόν, Okay, λοιπόν, οπότε πάμε κάπου τώρα σε κάτι σιδηροδρόμους να κλέψουμε τα shipping manifests, γιατί κάτι παίζεται εκεί πέρα με τους separatists του Γεωργιανούς. Να δούμε τι γίνεται. Ναι, οκ. Λοιπόν, είμαι blowtorch, αλλά μπορεί και να χάσουμε. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε. Έκανα repair και τα silencer και πήρα και άμα και τα λοιπά. Όσοι παρακολουθήσατε το προηγούμενο επεισόδιο σε live ή όσοι δεν το έχει παρακολουθήσει, πηγαίνετε να παρακολουθήσετε το τώρα ή μετά. Δεν εξέμεινα από άμμο, οπότε πήγα τώρα και έφτιαξα το άμμο. Λοιπόν, κάνω από εδώ. Εδώ πέρα έχει fast travel, οπότε θα κατέβω για να κάνω fast travel. Μια χαρά. Κάθε φορά που βγαίνει αυτό, αμάξι τρίζει εδώ μεταξύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε μετά. Όπα, δεν έχω αρμαρά κάποιο κοντά. Κοίτα να δεις. Δεν έχω τίποτα στο δρόμο. Τώρα, εντάξει, θα πάω εδώ, ξέρω, είναι κάπως πιο κοντά. Περιμένουμε τώρα με αυτό. Άρα, γρήγορα. Θα κάναμε γρήγορο fast travel, ήταν τα γρήγορα αυτό. Πάμε λοιπόν από εδώ. Δώσε αγόρι μου, δώσε. Πάτα γκάζι, χωρίς έλεος. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει λίγο οδήγηση σήμερα που έχει πλάκα, αλλά εντάξει, θα προτιμούσα να το έκανα fast travel. Αλλά δεν μπορώ, τι να κάνω. Θα λογικά κάποια πινακίδα για fast travel θα έχει εδώ κοντά. Οπότε θα φροντίσω να την μαρκάρω για να την έχω για την επόμενη φορά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μπάτε, δεν πρέπει να έχει. Α, όχι, έχει να. Πρέπει να είναι fast travel αυτό για να το έχω δίπλα στον δρόμο και το ερωτηματικό. Πρέπει να είναι fast travel. Για να δω. Ναι, fast travel είναι, το μαρκάρα να το έχω. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θα μαρκάρω εδώ και θα πάω από πάνω. Πάμε εδώ πιο πάνω, κάπου να βρω ένα σημείο να μπορώ να βλέπω κάτω. Μια χαρά είναι εδώ. Λοιπόν, για να στείλουμε τώρα το drone, να δούμε τι αντιπάλους έχουμε να ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Να μας καταρχάς έχουμε 2x την πόρτα. Και άρα καλό θα ήταν να πάω από την άλλη μεριά, γιατί αυτοί που είναι και στην πόρτα δεν έχουν τις καλύτερες διαθέσεις. Και είναι και δύο άτομα που σημαίνει ότι αν φάω τον έναν, όλος θα το καταλάβει και θα έχουμε θέματα. Έχουμε έναν εκεί πέρα που είναι σνάιπερας, πρέπει να τον φάω αυτόν όπως και τίποτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Για να προχωρήσουμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πάμε. Έχουμε κάποιους enemies εδώ γύρω. Ένας είναι εκεί πάνω. Ένας άλλος εκεί πέρα. Οκ, εντάξει, εδώ τώρα είναι διάσπαρτη και δεν είναι δύο μαζί ή παραπάνω. Εντάξει, είναι καλά τα πράγματα. Drone too far. Οκ, άρα δεν πάω πολύ πιο μακριά, αλλά φτάνει γιατί να καλώ ένα είναι εκεί κάτω. Τα γαρέτονα. Για μότο τον έχασα να πω. Τα γαρέτονα. Έλα τα γαρέτονα, ρε drone. Να τος. Δες τον αρέ. Το κολοτρό. Λόμπατε. Οκ, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω να ενισχύσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς. Αυτός εδώ, τέλος. Λοιπόν, φτιάχνουμε το elevation.
Πάει αυτός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα. Αυτή είναι 2, οπότε τις αφήνουμε. Και αυτή είναι 2, είναι ένας μέσα όμως, τον οποίο μπορώ να φάω. Μακρινή βολή αυτή. Και χλάτς κατευθείαν στο κεφάλι. Λοιπόν, longest shot πήρα εγώ τώρα. Λοιπόν, για να δούμε, ένας άλλος εκεί πάνω. Τον έχω και αυτόν. Πάει και αυτός. Άντε, γεια φίλε, σήμερα είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Πάει και αυτός. Τώρα πήρα longest shot, λοιπόν. Θες να κάνουμε ακόμα πιο longest, την ανησυχία. Λοιπόν, τώρα αυτός είναι πολύ δύσκολος εκεί πάλι. Πω, πόσο καλός είμαι ρε φίλε, τον τζάξα και αυτόν. Μα τι είμαι εγώ ρε φίλε, καλύτερος να περάσει λοιπόν. Το έχω και ένα ακόμη πιο μακριά, καλά αυτό να το φτάνω με τίποτα ρε φίλε. Ω ρε φίλε, το πέτυχα. Πόσο καλός είμαι. Ω, αντιγιά. Σναϊπεράς το μερόσιμο. Λοιπόν. Καινούργιος ένα, εντάξει, έχω σε ένα φιλαράκο μου. Λοιπόν, στα 250 το elevation. Πάει κι αυτός. Έτσι καθαρίζουμε σιγά σιγά τον πολύ τον κόσμο, να μην μας πρίζει. Λοιπόν, είναι σχετικά, όπα, να ένας, τι γίνεται εκεί κάτω. Οκ, είναι άσχετη δίδυα αυτή, κανένας εχθρός. Νομίζω ότι έχουμε κάποιον άλλον. Κάποιοι παίζει να είναι εκεί ανάμεσα στα αγώνια, αλλά δεν μπορώ να το δω από πάνω. Οπότε θα κατέβω τώρα. Δεν θέλω δεχτός να μην έδωνα αυτή, τι φοβάμαι. Κατά τα άλλα το έχω. Λοιπόν, I'm on site. Over. Good. The manifest should be in the main depot. Πάω. Πάω με το όπλο το μικρό. Και προχωράω. Ας ελπίσουμε ότι τους έχω ταγκάρει όλους και δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Γιατί αλλιώς θα έχω θέμα. Λοιπόν, να περάσω από εδώ πέρα ήσυχα. Οκ. Okay. Μα πώς θα κάνω, έτσι θα κάνω με πολύ πρόσκληση. Το θέμα είναι ότι για να πάω εκεί κάτω πρέπει να περάσω αυτούς τους τυπάδες εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Κάπως υπάρχει εκεί πάνω, αλλά δεν θα υπάρχει και πολύ ακόμα. Να σε πάρω κι άλλος δε φίλε. Πας εσύ αδελιά, για να μάθεις να με ψιλοβλέψεις εκεί πέρα που με είδες. Πάρ' την τώρα και να μάθω το βουλώνεις αυτό. Λοιπόν, για να δω μετά. Γαμώτο είναι αυτή η δίκη εκεί πέρα, καθώς φοβάμαι. Σας καθαρίζει τώρα ήσυχα όμως. Δεν είναι εύκολο. Άντε μου πάμε λίγο γιόλα. Πω πω, εκπληκτικός, δεν προλάβα να καταλάβουν τίποτα. Εντάξει, προχωράω. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Μα πόσο καλός είμαι σήμερα, εκπληκτικός. Όχι, γιατί πήρα. Όχι, γιατί έκανα swap. Γιατί δεν θέλω swap. Ξαναδώσω με το παλιό μου όπλο. Γιατί έκανα swap, δεν μου αρέσει αυτό το όπλο. Τέλος πάντων, τώρα δεν πειράζει, το έκανα swap κατά λάθος. Λοιπόν, dump fuel from the tanks, ok. We need the tanks, ok, το έχω. Λοιπόν, δεν έχω ταγκάρει κάποιον εχθρό εδώ πέρα, άρα μάλλον δεν θα έχει. Όπα. Εντάξει, εκεί είναι άκυρος κόσμος που δεν έχει καμία σχέση. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι απλή εργάτες, οπότε στα αρχιδιά μας. Κοινός. Δεν φαίνεται να έχει κάποιον, τους έχω καθαρίσει από αυτό. Οκ, προχωράω και θα βοηθάσω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάμε να κάνουμε εδώ πέρα. Έλα τώρα και εσύ κολλάει το παιχνίδι, πάει εκεί πέρα κολλάει. Λοιπόν, okay. Έλα ρε σοβαρά, να κάνω release το valve για να dump το fuel, πόπο δύσκολο, δεν το κατάλαβε κανένας. Λοιπόν, μια χαρά, χαχα, τι μαγκές που κάνω εγώ. Πάμε τώρα στην άλλη δεξαμενή και είμαστε κοβέντε.
Μα αυτό το mission βγαίνει εκπληκτικά μέχρι στιγμής, δηλαδή είμαι εκπληκτικός παίκτης. Ούτε να με καταλάβουν ούτε τίποτα. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα, μας καταλάβει κανένας, τρέχουμε. Τρέχουμε να μας δει κάποιος. Καλά είμαστε το μερί, καλά δηλαδή, δεν υπάρχει το πράγμα λοιπόν. Ωχ, μαλά κάποιος με είδε. Γιαμότο. Κοίτα, το γρουσούζεψε τελευταία στιγμή. Το έχω πει το τάγκρε. Το χαμό το πέρασα. Εντάξει το έχω, δεν πρόκειται να καταλάβουν. Μέχρι να καταλάβουν έχω. Λοιπόν. Α, ναι, πρέπει να κάνω και αυτό. Α, οκ, okay, λοιπόν. Θα με δουν αν πάω εγώ εδώ. Πάω από εδώ, θα ανέβω πάνω στο water tower. Για άμα το αυτό που με είδαν είναι κακό. Να ανεβαίνω. Ελπίζω δεν θα με δει κάποιος. Έλα το έχουμε τώρα. Έλα Τζον, το έχεις. Λοιπόν. Ποιος είναι ο παπάρας που με είδε ρε φίλε. Λοιπόν. Λοιπόν, βασικά μπορώ και να φάω και κανέναν έτσι όπως θα ψάχνω αυτή. Πάσα σε φίλε μου, άντε γεια. Λοιπόν, για να πώς θα ανάβουμε τώρα το fuel. Ούτε καν μπορώ να δω το fuel. Που σημαίνει ότι πλακία έκανε κανένα τα πάνω. Πάρα με το άλλο το όπλο ρε φλάκα. Γαμώτο, δεν έχω πολύ χέρι. Εντάξει, το έχω, δεν πειράζει. Λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι safe distance από εδώ που θα βαρέσω. Ωρε φίλε, μπορείς να το κάνω και από πάνω, απλά θέλω να βαρέσω το δεξαμενή. Όχι ρε, γιατί πέθανα. Γαμώτο. Έλα ρε φίλε. Πω. Το έχω τώρα, δεν θα κάνω την ίδια βλακία. Θα πάω. Ελπίζω να με ψάχνουν τώρα βασικά που θα κάνω εδώ το ένα checkpoint. Αν δεν με ψάχνουν είναι κομπλέ. Έλα ρε φίλε τώρα, πρέπει να πάω να ξανακάνω dump το fuel από την αρχή, δεν πειράζει τα αυτό. Αφού σας έχω καθαρίσει εγώ την πλάκα λοιπόν πάμε. Λοιπόν, κάτσα πάρω τώρα αυτό το πλάτι. Ξέρω εγώ οι εργάτες που είναι σε φάση βλέπω ένα τύπο με όπλα να κυκλοφορεί που ξεκάθαρα πηγαίνει ας πούμε. Δεν είναι μέλος των υπόλοιπων ας πούμε το separate και δεν είναι τίποτα ξέρω, τι κάνετε εδώ ή κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν και να φοβούνται βέβαια γιατί ποιος ξέρει τι τους έχουν κάνει αυτοί οι separatists. Αλλά εντάξει. Ρε παιδί μου τώρα λέμε. Λέμε κι εμείς. Λοιπόν. Λοιπόν. Ανοίγω τώρα το valve. Ωραία μια χαρά. Πάω και από εκεί να κάνω και το άλλο valve. Λοιπόν, κάτσε να μην ξαναπατήσω. Να πάω sneak peek πολύ εδώ πέρα. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα βλάκα. Για πού. Βγάλω το sniper εδώ και θα τσακίσω αυτό. Άντε στο διάολο ρε που πριν μου χάλασε το mission. Βλάκα. Σε τσάκισα. Ωραία, ανοίγω και το second valve. Okay. Ωχ μαλάκα, πώς είναι κοντά. Πω πάλι καλά τον είδα ρε φίλε, μπορούσα να χαθέω. Λοιπόν, προχωρά. Πάμε τώρα εδώ. Ωραία. Ναι ρε φίλε, πολύ ωραίο site του είναι.
Αλλά εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Για χαρά, παιδιά. Εγώ την κάνω. Έκανα τη δουλειά μου. Μια χαρά. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν. Του δίνουμε λίγο γκάζ και φύγαμε. Άντε γεια ρε κολοδάχτυλο. Αν μπορούσα να σας κάνω θα έκανα. Ναι εντάξει για χαρά. Καλόν ύπνο βλάκες. Άντε γεια. Πάρα πολύ ωραίο σήμερα, λοιπόν να το κλείνουμε τώρα τα εξέφερα που κάνω. Λοιπόν... Α, εντάξει τόσο καλά δηλαδή. Λοιπόν, κάτσα πάμε λίγο στο σπίτι και μας θα λες να πάμε στο σέφερα, λοιπόν. Αχα, δεν ξέρω που είναι το Φλόστοφ, δεν ξέρω ποιος είναι ο Ντάβιντ. Α, οκ, είναι η leader του πόντου από τον Σεβέτη. So who's Flostov? Russian? Right. Some scientist. Okay. Now here's the really interesting part. As soon as Flostov's name came up, Mossad came down on his heart. Seems they're also looking for this guy. Is Mossad gonna be a help or a hindrance here? That's what you're going to find out, John. You've got a meet and greet in a nearby region. Somewhat neutral territory. If any place in this godforsaken area is neutral. Ναι, αυτό θα λέει εγώ. Άντε για το χάλασε το παιδί, το μ' αρέσει. Jesus Christ, where is he? Knowing him, he's hiding in plain sight, the sneaky bastard. He's good at what he does. And that's what will keep him alive. I'm doing everything I can, John. I know. But JSOC priority is analyzing... Εντάξει, ναι ρε, πώς είναι να μιλάτε ρε, κάθομαι εγώ και δεν μιλάω εγώ για να ακούγεις εσείς. Πρέπει να βρούμε το Flostov. Για να συναντηθούμε με το Mossad. Λοιπόν, πάρα λοιπόν πρέπει να πάμε να συναντηθούμε με το Mossad. Για να δούμε τι είναι, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί έχουμε τον Flostov εκεί που ψάχνουμε. Τον τύπο που φτιάχνει τα χημικά, τα τοξικά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, να κάνετε ένα like. Ένα subscribe, αν δεν έχετε ήδη κάνει, για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Να γράψετε τα comments σας από κάτω για να μου πείτε τις απόψεις σας για το βίντεο, τις προτάσεις σας και τις απορίες σας. Να μπείτε στο σερβερ μου στο Discord όσοι έχετε Discord για να ενημερώνεστε διάφορα πράγματα που ποστάρω και τα λοιπά και γενικότερα για να κάνουμε κουβέντα και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, ήμουν ο Ζήσης Ροκ, γεια σας.